και θαυμαστά ανέκδοτα εις έτη, δηλαδή άγραφα ακόμη, θαυμαστά και υπερφιά γεγονότα λειτουργικής και θελετουργικής φύσεως εδώ εις το Άγιον Όρος, θα σας διηγηθώ ένα πάρα πολύ μικρό και απλό, αλλά και χαριτωμένο. Εγνώρισα τον άνθρωπο, άκουσα και από τον ίδιο και από άλλους αυτό το γεγονός. Θα σας το επαναλάβω με πολύ λίγα και απλά λόγια. Το έτος 1980 και μάλιστα εις τας 11 του μηνός Ιανουαρίου, ο γέροντάς μου είχε ορίσει από νωρίτερα βέβαια μία ομάδα από την συνοδεία μας της Μονής του Φιλοθέου να μεταβεί και να επανδρώσει την Ιερά Μονή του Ξηροποτάμου, που ήταν τότε ακόμη ιδιόρυθμο. Όρισε λοιπόν τον μακαριστό πατέρα Εφραίμ, ο οποίος έγινε και ηγούμενος της Μονής του Ξηροποτάμου και κοιμήθηκε μαρτυρικά το έτος 1984 εις τας 21 του μηνός Νοεμβρίου των Ισοδίων, τη νύχτα, και με μερικούς άλλους πατέρες περίπου 14-15 μετέβησαν εκεί στο μοναστήριο του Ξηροποτάμου έτος 1980. Και στη συνέχεια είπε και ο γέροντας να μεταβούν και άλλοι πατέρες εκ των νεωτέρων για να διακονήσουν, να τακτοποιήσουν εκεί τα της Μονής. Και πραγματικά μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ και μεταβήκαμε και κάναμε διάφορες απλές εργασίες. Εκεί υπήρχαν δύο ιερείς τότε ακόμη, ο πατήρ Ευσέβιος, ο οποίος ήταν και προηγούμενος της Μονής, ο γέροντας της Μονής, και ο παπάς ο Αθανάσιος. Ο παπαθανάσης, όπως τον έλεγαν, ή το απλούστατος, καλακάγωθος. Τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν εύκολα. Και μάλιστα ο λίγο γραμμάτων της τήραθεν παιδείας, και μερικοί κατηγορούν και για αυτό το πράγμα κομπάζοντας. Αλλά αυτός είχε πίστη. Και αυτή η πίστη και η προσωπική του γνώση στα πνευματικά συμπλήρωε τα ειστερήματα και ο αγαθός παράκλητος τον ανάπαυε με πνευματικά γεγονότα και εμπειρίες. Μάλιστα το χειμώνα που κρύωνε, είχε κάνει στον οργανισμό του, ενθυμούμε και εγώ σαν διάκονος εκεί που διακονούσα, τον είχα δει αρκετές φορές, ότι θυμιάτιζε μέσα στο ναό και φορούσε γάντια, και μάλιστα μαύρα γάντια, επειδή κρύωναν τα χέρια του, και έλεγε πως είναι και πειρασμός του διαβόλου. Ένας μάλιστα χαριτολογώντας του έλεγε: «Παπαθανάση, θυμιατίζεις με γάντια, μοιάζεις με τον Πάπα. Αυτός φοράει, μόνο που φοράει εκείνος άσπρα γάντια». Έτσι αστειευόμενος, με την καλή την έννοια, αλλά κατά βάθος εγνώριζαν την ευλάβεια αυτού του σπουδαίου λειτουργού. Κάποια ημέρα σε μία θεία λειτουργία που ιερουργούσε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος και μάλιστα εις την ώρα της Αγίας και Μεγάλης Εισόδου, στο μέσο του χειροβικού ύμνου, αφού πήρε τα τίμια δώρα και άρχισε να εισοδεύει, και ήταν αρκετοί πατέρες, εγώ απουσίαζα, δεν ήμουν τότε σε αυτό το γεγονός, που το οδηγήθηκαν άλλοι πατέρες, παλαιότεροι και κυρίως ο πατέρ Ευλόγιος, ο Ράπτης, ο Ξηροποταμινός και οι άλλοι. Καθώς λοιπόν έκαμνε τη μεγάλη είσοδο και άρχισε να λέγει «Πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών νηστή», έφτασε μέχρι εκεί, το έλεγε βέβαια μελός, ξαφνικά τον ακούν όλοι να λέγει «Ρε σατανά, ε σατανά». Αντί να προσθέσει τις λέξεις «Νηστή, Κύριος ο Θεός, αντιβασιλεία αυτού» και τα λοιπά που λέγουμε, είπε αυτή τη λέξη. Και μετά, για όπως άρχισε να βγαίνει, ξαναμπήκε πάλι μέσα στην Αγία Πρόθεση. Δεν μπόρεσαν πολλοί να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε,
αργότερα το διηγήθηκε. Πέρασαν λίγα λεπτά, κάτι λέγανε οι ψάτες για να συμπληρώσουν το κενό του χρόνου. Το διηγήθηκε και θέλω να πιστεύω ακράδαντα, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω αυτό καθαρά όπως το έχω ακούσει, ότι ακριβώς έτσι είναι, δεν χωράει άλλη αμφισβήτηση. Ο παππούλης αυτός φορούσε ένα παντελόνι φαρδί. Τότε ήταν έτσι τα πράγματα και μάλιστα φαρδί για να έχει την ευρυχωρία να κάνει τις μετάνοιές του. Αυτές τις λέμε εμείς ποτούρες. Υπάρχει μια τέτοια ονομασία. Και μάλιστα τις είχε μετεράντες. Ενδύματα της εποχής εκείνης μετεράντες. Στη μεγάλη είσοδο λοιπόν είδε τον διάβολο να του κόβει τις τεράντες. Και του έπεισε το παντελόνι μέχρι κάτω. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να αντέξει και εξεφώνησε μεγαλοφόνος το διάβολο, τον επιτίμησε δηλαδή και μπήκε πάλι μέσα γιατί του είχε πέσει η ποτούρα που ήταν πολύ βαριά αφού κόπηκαν οι τεράντες πειρασμικά και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και από συστολή και από ευλάβη καταλαβαίνετε τώρα για τα αυτανόητα, ξαναμπήκε πάλι μέσα, βρήκε κάτι παραμάνες, το μάζεψε από εδώ το παντελόνι, το μάζεψε από εκεί, έκανε πάλι την είσοδο κάπως συνεσταλμένα και βιαστικά και στείλτε πάλι μέσα. Αυτό το απλό γεγονός δεν είναι καθόλου απλό διμάς τους ευτελείς και αμαρτωλούς, τους νεοτέρους που από αυτούς διδαχθήκαμε πλήστα όσα. Διότι για να τολμήσει ο διάβολος να κάνει ένα τέτοιο πράγμα μέσα στη Θεία Λειτουργία, εν ώρα Αγίας Μεγάλης Εισόδου των Τιμίων Δώρων, μετράει και κοστίζει πολύ και για τον λειτουργό και για τους λειτουργούμενους. Φανταστείτε ψυχολογικά πώς μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος. Δεν θα κρίνουμε γιατί ο Θεός παραχωρεί να πειράζεται και μέχρι εκείνη τη στιγμή, ούτε θα πάρουμε την ακραία θέση ότι ήταν ανάξιος, ότι δεν έπρεπε να λειτουργήσει και την ημέρα, το εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος, παραχώρησε κτλ. Τα αφήνουμε όλα αυτά και βλέπουμε την πραγματικότητα ότι ο άνθρωπος αυτός είχε και προηγούμενες άλλες εμπειρίες πολέμος με τον διάβολο, όπως λέμε σώμα με σώμα. Και ο Θεός παραχώρησε τότε και σε μια γιορτή που ήτανε να γίνει αυτό το γεγονός. Είχα ακούσει και ένα άλλο επίσης, πάλι με τον πατέρα Αθανάσιο και με τον πατέρα Ευσέβιο. Ο πατήρ Ευσέβιος ήταν πιο ηλικιωμένος, ο λίγοντι, και ο πατήρ Αθανάσιος ερχόταν μετά στην ηλικία. Κάποιοι πατέρες, για να τον πειράξουν, δεν γνωρίζω ακριβώς πώς έγινε και του λέγουν «Παπαθανάση, Παπαθανάση, πέθανε ο παπα Ευσέβιος, ο γέροντας». Επειδή ήταν και λίγο φιλάσθενος και ασθενής, το πήρε της μετρητής. Και αντί να πάει αμέσως στο χυλάκι να δει το γέροντα Ευσέβιο, πήγε αμέσως στο νό, είχε έτοιμα τα κόλυβα, κάνει τα κόλυβα, πηγαίνει μπροστά στην εικόνα του Χριστού και του κάνει τρισάγιο. Και μάλιστα να δακρύζει και να κλαίει και λέει θα του κάνω το τρισάγιο να βοηθήσει την ψυχή του, του γέροντός μου και μετά να πάω κι εγώ στο κελάκι να τον εδώ. Και μάλιστα του έλεγε μεγαλοπρεπέστατα, βυζαντινότατα, τα τροπάρια, τα νεκρόσημα, γιατί ήταν ο πρώτος γέροντας της Μονής τότε, των παλαιών πατέρων των ξηροποταμινών. Προς το τέλος των τροπαρίων έρχεται κάποιος άλλος και του λέγει «Ζει ο γέροντας Ευσέβιος». Και δεν έπρεπε να κάνεις αυτό και μετά πήγε και διαπίστωσε την αλήθεια ότι πραγματικά ο γέροντας Ευσέβιος έζη. Πέρασε λίγος καιρός και κοιμήθηκε πραγματικά ο πατήρ Ευσέβιος. Του λέγονται τον Παπαθανάση. Παπαθανάση, κοιμήθηκε ο γέροντας. Λέει, δεν το ξανακάνω το λάθος αυτό. Θα πάω να διαπιστώσω με τα μάτια μου, λέει. Η οφθαλμή πιστότερη των ότων. Αυτό το έχουμε εμείς οι μοναχοί και εμάς το δόκιμε σαν προμετωπίδα. Να τα απολογίζουμε όχι πώς αμφισβητούμε μερικά πράγματα, αλλά είναι μερικές φορές από την εμπειρία βγαλμένα που μερικά πράγματα ακόμη και σαν αστεία και σαν φεδρά δεν πρέπει να λέγονται, διότι ίσως να γίνει και κάποια ατύχημα και κάποια ζημιά. Πήγε πρώτα, διαπίστωσε καλά-καλά, το σκουντούσε και λέει «Γέροντα, είσαι ζωντανός ή κοιμήθηκες?» Τόσο απλότητα. Αφού τον δοκίμασε καλά-καλά και προσπάθηκε ότι δεν αναπνέει
και σταμάτησε η καρδιά του, γιατί ήταν και ζεστός ο γέροντας και εύκαμπτος. Αφού λοιπόν διαπίστωσε, έκανε την αυτοψία του σαν κριτικός και αυτός, τότε μετά του έκανε το τρισάγιο και μάλιστα αυτή τη φορά στην πραγματικότητα δεν μπορούσε από τους λυγμούς να βγει η γλώσσα να αρθρώσει τα τροπάρια, τόση αγάπη και δεσμό είχαν μεταξύ τους. Ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές τους στη Βασιλεία των Ουρανών, να πρεσβεύουν για μας τους αμαρτωλούς. Αυτοί πήραν μαζί τους πολλές εμπειρίες, λειτουργικές και πνευματικές, σε δυσχερότατα χρόνια στο Άγιον Όρος, που στήριξαν τον τόπο μας και στήριξαν αυτόν τον Άγιο Τόπο, αλλά και τα μοναστήρια τους, μονότι ήταν ιδιόρυθμα, είχαν αγαθή και καλή φήμη ευσεβών και καλών λειτουργών.